Κράτος πάλι αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε. Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Νομίζω ότι πρέπει να δώσεις τον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Μα ο Τζόρτζ δεν είναι καλός ο κρυφτό. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλύτερα τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να μετράς. Ένα. Δύο. Πόπο, η Πέπα θα βρει τον Τζόρτζ εύκολα. Πέντε. Τζόρτζ, έλα εδώ λίγο. Εφτά. Οκτώ. Εννιά. Δέκα. Τζόρτζ, φτού και βγαίνω. Οχ, ο Τζόρτζ δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Μα ο Τζόρτζ κρύβεται πάντα κάτω από το τραπέζι. Σκέφτηκες να κοιτάξεις επάνω. Ξέρω που είναι. Είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Ο Τζόρτζ δεν είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Πού μπορεί να είναι? Η Πέπα δεν μπορεί να βρει τον Τζόρτζ πουθενά. Μπαμπά, δεν μπορώ να βρω τον Τζόρτζ πουθενά. Όπω, άραγε πού μπορεί να είναι? Ξέρεις, νομίζω ότι κάτι λέει για τον Τζόρτζ η εφημερίδα μου. Τζόρτζ, σε βρήκα! Τις βλέπω, τις βλέπω! Εδώ είναι η ντομάτα της μαμά. Μπράβο σου, Πέπα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τώρα βάλτε στο καρότσι. Βρήκα τις ντομάτες. Μπράβο σου, Πέπα. Ντομάτες. Σβήνουμε ένα πράγμα από τη λίστα. Τι έχει μετά η λίστα? Σπαγκέτι. Πουγκέτι. Ακριβώς, Τζόρτζ. Μόνο που λέγονται σπαγκέτι. Πουγκέτι. Τα σπαγκέτι είναι το αγαπημένο φαγητό της Πέπα και του Τζόρτζ. Άραγε, πού είναι τα σπαγκέτι? Τα βλέπω. Από εδώ. Σπαγκέτι. Κοίτα, μαμά, να τα σπαγκέτι. Μπράβο σου, Πέπα. Ας βάλουμε τα σπαγκέτι στο καρότσι. Ναι, μαμά. Πουγκέτι. Τζόρτζ, τα λένε σπαγκέτι. Πουγκέτι. Τι έχει μετά η λίστα, Πέπα? Τσίπς. Τα τσίπς δεν είναι στη λίστα. Έχουμε ένα σωρό τσίπς στο σπίτι, Πέπα. Για μάντεψε πάλι. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μήπως θυμάσαι εσύ, Τζόρτζ? Δινόσαυρος. Δινόσαυρος. Τζόρτζ, δεν πουλάνε δινόσαυρους στο σούπερ μάρκετ. Όχι, Τζόρτζ. Το επόμενο πράγμα στη λίστα είναι τα κρεμμύδια. Κρεμμύδια. Τώρα το θυμήθηκα. Να, εδώ είναι. Μπράβο σου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κρεμμύδια. Πολύ ωραία. Πήραμε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμασταν. Υπάρχει κάτι τελευταίο στη λίστα. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλούμε, Πέπα. Δεν ήξερα ότι το αρκουδάκι ήταν αρκουδίτσα. Όχι, μπαμπά. Και βέβαια το αρκουδάκι είναι αρκουδίτσα. Τα λατρεύω αυτά τα φάρεμα. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλούμε, αρκουδάκι, αλλά μην το λερώσεις. Ξέρεις τι θα συμβεί μετά, Πέπα? Ναι. Οι φίλοι μου θα έρθουν στο πάρτι γενεθλίων μου και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι ο μάγος είναι ο μπαμπάς σου. Θα με συστήσεις ως απίθανο μυστήριο. Ως πίθανο μύριο. Ναι, ο απίθανος μυστήριος. Ο μπαμπάς εξασκείται στα μαγικά του όλη τη βδομάδα. Ήρθαν οι φίλοι μου! Γιουπί!
Αυτή είναι η φίλη της Πέπα. Η Κάτι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ναι, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σε όλους! Χρόνια πολλά, Πέπα! Ναι! Ελάτε, παιδιά, αρχίζει το πάρτι μας. Δίκιο! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα κάνει τώρα μαγικά κόλπα. Πέπα, να θυμάσαι τι πρέπει να πεις. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον απίθανο μυστήριο. Εντάξει, μπαμπά. Κυρίες και κύριοι, από εδώ ο μαγικός μπαμπάς. Δίκιο! Ιδού το πρώτο μου τρίκ. Αμπρακατάμπρα! Ωουάου! Το αρκουδάκι! Για το επόμενο τρίκ μου θα χρειαστώ τη βοήθεια του κοινού. Εγώ! Χρειάζομαι μόνο ένα. Δεσποινής, εσύ σηκώσατε το χέρι πρώτη. Μπορείτε να πείτε στο κοινό το όνομά σας. Ναι! Σούζη Προβατίνα! Εντάξει, Σούζη. Εδώ έχουμε τρεις μπάλες. Μία κόκκινη, μία μπλε και μία κίτρινη. Εντάξει. Πρέπει να διαλέξεις μία μπάλα κρυφά όσο εγώ έχω γυρισμένη την πλάτη. Εντάξει. Είναι λίγο πιο δύσκολο από όσο νόμιζα. Η μαμά της Σούζη Προβατίνας έχει βιντεοκάμερα. Την ανοίγει κάπως έτσι. Ω, μπράβο σου, Πέπα! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη βιντεοκάμερα 3000. Είμαι πρόθυμος και έτοιμος να γυρίσω την πρώτη σας ταινία. Υπάρχει τρόπος να μην ακούγεται αυτή η φωνή? Δεν είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη βιντεοκάμερα 3000. Στην κάμερα της Σούζη, πατάς αυτό το κουμπί για να σταματήσει να μιλάει. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε... Τώρα δεν θα μιλάει άλλο πια. Μπράβο σου, Πέπα. Τι να τραβήξουμε πρώτα? Εμένα! Εντάξει, Πέπα. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Ας δούμε το βίντεο. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. πάλι. Εντάξει. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. πάλι. Μήπως να γράφαμε κάτι άλλο? Το βρήκα. Ο μπαμπάς θα βγει έξω και εμείς θα γυρίσουμε μία ταινία να του δείξουμε. Από εδώ. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να περιμένει στην κουζίνα όσο η μαμά, η Πέπα και ο Τζορτζ γυρίζουν κρυφά την ταινία τους. Μην κάνεις ματάκι, μπαμπά. Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι. Τζορτζ, θες να ξεκινήσεις πρώτος? Είστε έτοιμοι? Μπορώ να έρθω να δω το βίντεο? Τελειώσαμε. Μπορείς να μπεις τώρα. Ο Τζορτζ γύρισε μια ταινία, το ίδιο και η Πέπα. Για να δούμε την ταινία του Τζορτζ πρώτα. Ορίστε. Είσαι πολύ κομψός με τα βρατσάκια σου, Τζορτζ. Η σειρά μου, η σειρά μου. Ωραία. Τώρα μπορούμε να παίξουμε στο νερό. Ζήτω! Είναι κρύο το νερό? Είναι υπέροχο και ζεστό. Με σταματήστε! Εσύ άρχισες, μπαμπά Γουρουνάκι. Αρκετά με τα πλατσουρίσματα. Μπαμπά, ξέρεις, λατρεύω την παραλία. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν την παραλία. Όλοι λατρεύουν την παραλία. Πέπα, Τζορτζ, θα παίξετε με τα κουβαδάκια και τα φτιάρια σας. Ναι, θέλουμε, μαμά. Μπαμπά, μπαμπά, μπορούμε να συσκεπάσουμε με άμμο? Δηλαδή... Έλα, μπαμπά. Εντάξει. Γιουπί! Η Πέπα και ο Τζορτζ σκεπάζουν τον μπαμπά με την άμμο.
Φτάνει, φτάνει! Ωραία! Τώρα δεν μπορείς να το σκάσεις. Με καίει ο ήλιος στο κεφάλι μου. Φοράτε το καπέλο μου. Λοιπόν, αν πεις παρακαλώ. Παρακαλώ, θέλω το καπέλο μου. Στο φέρνω με μπαμπά. Πολύ ωραία. Τώρα λέω να πάρω ένα υπνάκο. George, George, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται! Πέπα, George, είσαστε ξύπνοι! Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές κυπουρικής. Η Κίφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Πέπα, George, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο George και εγώ δεν εστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας. Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Α, αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Μιαου. Ναι. Ω, χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα! Να σου δείξω πώς το έκανα! Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις τον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας! Η Πέπα και η μαμά Γουρουνίτσα γυρίζουν σπίτι. Μπαμπά, Τζόρτζ! Ελάτε να σας δείξω πώς κάνουμε μπαλέτο. Είναι δύσκολο. Εύκολο ήταν για μένα. Αλλά για σένα, τον Τζόρτζ και τη μαμά θα είναι πολύ δύσκολο. Πρώτα βάζουμε μουσική. Ωραία. Τώρα, Τζόρτζ, μπαμπά και μαμά πρέπει να κάνουν το ότι κάνω εγώ. Η μαντάμ Γαζέλα έλεγε περίεργες λέξεις και εμείς πρέπει να λυγίζουμε τα γόνατα και να πηδάμε. Α, πετίζεται. Μπαμπά! Ξέρεις τις περίεργες λέξεις. Η μαμά Γουρουνίτσα και εγώ είμαστε πολύ καλοί στο μπαλέτο. Πρόσεχε, μπαμπά Γουρουνάκη. Το αγαπημένο μας ήταν το πάτετε. Χοπα! Πες το κάπως έτσι, Ντάνι. Είμαι ο μεγάλος κακός λύκος. Θα σας κάνω όλους μία χαψία. Είδες? Ναι, ήταν πολύ τρομακτικό. Ο Πέτρο Πόνι θα παίξει τον κυνηγό.
Θα σώσει την Πέπα από το μεγάλο κακό λύκο. Είμαι ο κυνηγός και... Ο Πέντρο είναι λίγο ντροπαλός. Ναι. Λες, θα σε κυνηγήσω, μεγάλη κακελίκε. Φύγε από εδώ, άτακτε λύκε. Πολύ ωραία, Πέντρο. Η Ρεβέκα Κουνέλη θα κάνει τη γιαγιά. Τι πρέπει να πω, μαμά? Για να δούμε. Στην αρχή του έργου, σε κλειδώνει στην ντουλάπα ο μεγάλος κακός λύκος. Μετά, στο τέλος του έργου, έρχεται να σε σώσει ο κυνηγός. Και εσύ λες... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ καλά, Ρεβέκα. Όλοι έχουν έρθει να δουν τη σχολική παράσταση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παράστασή μας, η κόκκινος κουφίτσα. Πρώτα, να σας παρουσιάσω τους ηθοποιούς μας. Ναι. Ναι. Όχι, παρακαλώ, για χάρη των μικρών μας ηθοποιών, μη βγάζετε φωτογραφίες. Και τώρα αρχίζει το έργο μας. Η γιαγιά είναι στο σπίτι. Μα ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης? Είμαι ο μεγάλος κακός λύκος. Έβγε, Ντάνι μου! Πόπο, ο Ντάνι ξέχασε τι πρέπει να πει μετά. Γιαγιά, πρέπει να μπει στην ντουλάπα. Μπε στην ντουλάπα. Του Τζόρζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Πόπο, κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρζ. Σου αρέσει το αγγούρι? Του Τζόρζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρζ. Το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρζ να του αρέσουν τα λαχανικά, άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα, πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρουνίτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Πω, Τζόρτζ, δεν σου αρέσει η σαλάτα? Όχι. Τζόρτζ, για δοκίμασε λίγο αυτή την υπέροχη ντομάτα. Ναι. Τζόρτζ, αυτό είναι αγγούρι. Ο παππούς το καλλιέργησε στον κήπο του. Ναι. Δοκίμασε λίγο μαρούλι, Τζόρτζ. Είναι νόστιμο. Ωραία! Τώρα σου πέρασε ο ολόξυγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανε σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ο ολόξυγκας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο ολόξυγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Το βρήκα! Το άρρωστο γουρουνάκι για να γιατρευτεί πρέπει να πάθει σοκ. Τζόρτζ, πρέπει να σε τρομάξω.
Αλλά να θυμάσαι ότι το κάνουμε σαν παιχνίδι για να σταματήσει ο Λόξιγκας. Να θυμάσαι, θα σε τρομάξω στα ψέματα. Πέπα, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια αστεία στο Τζόρτζ. Είναι πολύ μικρός. Συγγνώμη, μαμά. Προσπαθούσα να του κόψω το Λόξιγκα. Ο Λόξιγκας του Τζόρτζ σταμάτησε. Να ο παπάς γουρουνάκης με δύο ποτήρια χυμό. Τζόρτζ, αν το πιείς πολύ γρήγορα, θα σε ξαναπιάσει Λόξιγκας. Εγώ δεν είμαι μικρή σε τον Τζόρτζ. Μπορώ να πίνω χυμό όσο γρήγορα θέλω. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμοι, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι. Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες. Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα. Α, ναι. Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης. Α, ναι. Αχ, τα κατάφερα. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με. Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου. Τάνι, Σούζη, Ρεβέκα, κοιτάξτε. Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με. Ζήτω. Η αράχνη αρέσει στο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ αρέσει στην αράχνη. Η Πέπα λατρεύει να κάνει ότι πίνει τσάι. Πού πήγαν τα σοκολατένια μπισκότα, μπαμπά? Είχαμε ένα σωρό χθες. Συγγνώμη, μαμά. Πρέπει να τα έφαγα όλα χθες. Χω, χω, χω. Άτακτε, μπαμπά. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι. Βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά, βρήκα μια αράχνη στο δωμάτιό μου. Μη φοβάσαι, Πέπα. Σε παρακαλώ, μπαμπά, διώξ' τη. Μα γιατί τέτοιος πανικός? Γεια σου, Τζόρτζ. Μήπως είδες την αράχνη? Είναι πολύ τρομακτική. Πάρ' την από εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, Πέπα. Οι αράχνες είναι πολύ πολύ μικρές και δεν μπορούν να σε βλάψουν. Αλλά μη φοβάσαι. Ο μπαμπάς θα τη βγάλει από το δωμάτιό σου. Ω, μεγαλούτσικη είναι. Θα φωνάξω τη μαμά γουρουνίτσα. Μαμά γουρουνίτσα! Γεια, κύριε Καλαμουπόδαρη. Η Πέπα αρχίζει κάπως να ξεθαρεύει. Της αρέσει το κουκλόσπιτό μου. Γεια σας, παιδιά. Άκουσα ότι βρήκατε μια μικρή αράχνη. Θα τη βγάλω από το δωμάτιο για να μπορέσετε να παίξετε. Μαμά, τη λένε κυρία Καλαμουπόδαρη. Α,
Μεγαλούτσικη κυρία Καλαμοπόδαρη, ε! Η Αράχνη αρέσει στην Πέπα και στον Τζόρτζ. Νάνι, νάνι. Ο Τζόρτζ βάζει την Αράχνη στο κρεβάτι. Όχι, Τζόρτζ. Θέλει λίγο τσάι. Δεν θέλει να πάει στο κρεβάτι. Πεινάς, κυρία Καλαμοπόδαρη. Πέπα, Τζόρτζ, ελάτε να φορέσετε τα σωσίδιά σας τώρα. Όταν η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι στο καραβάκι του παππού Γουρουνάκη, πρέπει να φοράνε σωσίδιο. Σε αυτό το καράβι, εγώ είμαι ο καπετάνιος. Μάλιστα, καπετάνιε. Μάλιστα, καπετάνιε. Όποτε ο καπετάνιος παππούς λέει σε όλους να κάνουν κάτι, πρέπει να το κάνουν. Εκτός αν είναι κάτι σαχλό. Ο καπετάνιος παππούς δεν λέει ποτέ σαχλά πράγματα. Και βέβαια όχι, καπετάνιε παππού. Τζορτζ, έπαρση σημαίας. Πέπα, χτύπα το καμπανάκι. Μάλιστα, καπετάνιε. Γιαγιά Γουρουνίτσα, εσύ στο πηδάλιο. Μάλιστα, καπετάνιε. Πρόσουλα ταχώς. Πρόσουλα ταχώς. Νομίζω ότι πρέπει να κόψεις ταχύτητα, παππού Γουρουνάκη. Καλή ιδέα, γιαγιά Γουρουνίτσα. Δεν θέλω να κάψω όλο το πετρέλαιό μου. Παππού, μου άρεσε που πηγαίναμε γρήγορα. Μην ανησυχείς, Πέπα. Θα το ξανακάνουμε σε λίγο. Κοίτα, να ένα άλλο καραβάκι. Να ο παππούς Σκυλάκης. Έβγαλε τον Τάνι Σκυλάκη βόλτα στο ποτάμι. Γεια και χαρά, παππού Σκυλάκη. Γεια και χαρά, παππού Γουρουνάκη. Γεια σου, Τάνι. Γεια σου, Πέπα. Ο παππού Σκυλάκης είναι ο καλύτερος φίλος του παππού Γουρουνάκη. Μένω έκπληκτος που πλέει ακόμα το σκάφο σου, παππού Σκυλάκη. Πρέπει να είναι και αυτό γέρικο σαν εσένα. Αυτό το γέρικο σκερί πάει πιο γρήγορα το σκουριασμένο κουβά σου, παππού Γουρουνάκη. Εντάξει, γερό σκυλοπνίχτη, σε πάω και κόντρα. Ετοιμάσου να χάσεις, γερό νερόβραστε. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα, αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου. Τζορτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Πού είναι ο δεινόσαυρος? Κάπου μέσα στο δωμάτιο. Δεν τον βλέπω. Πρέπει να είναι πολύ μικρός. Κι όμως, Πέπα, είναι πολύ μεγάλος. Wow. Είναι τα κόκαλα ενός αληθινού δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και η μαμά Γουρουνίτσα ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Ha ha ha!
Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν τη φουσκωτή πισίνα τους. Παγωτά! Παγωτά! Οι δεσποινοί σκουνέλοι θα φάμε παγωτό! Παγωτά! Τις πολύ ζεστές μέρες η δεσποινή σκουνέλη πουλάει παγωτά. Μαμά, μπαμπά! Μπορείτε να μας φέρετε παγωτό, σας παρακαλώ. Εντάξει, θα σας πάρουμε. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Ζήτω! Πάρτε μου και εμένα ένα, ε! Σε όλους αρέσει το παγωτό. Γεια σας, μαμά Γουρουνίτσα, Πέπα και Τζορτζ. Γεια σου, δεσποινή σκουνέλη. Τι παγωτά να σας βάλω? Μπορώ να έχω ένα χωνάκι δεσποινή σκουνέλη? Φυσικά και μπορείς, Πέπα. Ευχαριστώ. Και ένα για μένα και ένα για τον μπαμπά, παρακαλώ. Και ο νεαρός κύριο Τζορτζ, τι θέλει? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρο? Χαζούλη Τζορτζ, λέει συνέχεια δεινόσαυρος για τα πάντα. Λοιπόν, τυχαίνει να έχω για σένα ένα ξυλάκι σε σχήμα δεινόσαυρου. Έλα. Δεινόσαυρος. Τζορτζ, πρέπει να φας το ξυλάκι σου προτού λιώσει. Δεινόσαυρος. Του Τζορτζ του αρέσει τόσο πολύ το ξυλάκι δεινόσαυρος που δεν θέλει να το φάει. Ευχαριστώ, δεσποινή σκουνέλη. Καλά να περάσετε. Τζορτζ, αλήθεια πρέπει να φας το ξυλάκι σου προτού λιώσει και πέσει στο χώμα. Πόπο, το ξυλάκι δεινόσαυρος του Τζορτζ έλειωσε και έπεσε στο χώμα. Δεν πειράζει, Τζορτζ. Θα μοιραστείτε με τον μπαμπά το παγωτό του. Δεν θα τον πειράξει. Thank you.